Είναι ο βουλευτής δεύτερης περιφέρειας Θεσσαλονίκης, ο κύριος Σάββας Αναστασιάδης, τον οποίο με αυτή ακριβώς την ιδιότητα αναζητήσαμε, βρήκαμε και τον καλημερίζουμε. Καλημέρα, κύριε Αναστασιάδη. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Τώρα, αυτό που έγινε θεωρείτε ότι είναι ένα περιστατικό μεμονωμένο το οποίο έχει αστυνομικά και μόνο χαρακτηριστικά ή μπορεί να ερμηνευτεί ως μια επιλογή της αλβανικής πολιτείας, θα έλεγα κυβέρνησης, να τρομοκρατήσουν εκείνους οι οποίοι βάζουν ζητήματα στην περιοχή? Καταρχήν, πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό συμβάν και δεν πρέπει να το υποτιμήσουμε. Θλιβερό συμβάν, γιατί αφορά την απώλεια ζωής ενός νέου ανθρώπου. Είναι ένα, εκτιμώ και θέλω να πιστεύω ότι είναι ένα μεμονωμένο συμβάν και δεν αφορά μια συνολική στρατηγική εκφοβισμού της ελληνικής εθνικής μειονότητας στη Βόρεια Ήπειρο για να εγκαταλείψουν τις προδοκονικές τους αιστείες. Υπάρχει βέβαια μια τέτοια αντίληψη και εντύπωση στην περιοχή της Χιμάρας, όπου εκεί με τις καταπατήσεις και με τις καταπατήσεις περιουσιών και γκρέμισμα διαφόρων οικοδομάτων που ανήκουν σε βορειοπηδότες, δημιουργείται ένα άσχημο κλίμα και οι Έλληνες, η ελληνική η εθνική μειονότητα είναι φοβισμένη και πολλοί επιλέγουν να εγκαταλείψουν τις αιστείες τους. Ναι. Πρέπει όμως εδώ για το συγκεκριμένο γεγονός να δούμε την ανάγκη να διευκρινίσουν οι αλβανικές αρχές τις ακριβές συνθήκες κάτω από τις οποίες οδηγήθηκαν τα πράγματα στο τραγικό αυτό συμβάν. Διότι και αυτή είναι η υποχρέωση και της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει και να πιέσει την αλβανική κυβέρνηση απαιτώντας πλήρη ενημέρωση, διερεύνηση των γεγονότων μέχρι τη στιγμή που έγινε το γεγονός, δηλαδή μέχρι τη στιγμή που πυροβολήθηκε και έχασε τη ζωή του ο Έλληνας ομογενής. Mm-hmm. Και βεβαίως για να μην δημιουργούνται και εντάσεις και ανεξέλεγκτες καταστάσεις, πρέπει τα μέλη της ελληνικής εθνικής μειονότητας να διατηρήσουν την ψηφιμία τους, να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, και το ίδιο θα πρέπει να κάνει και η αλβανική πλευρά, η οποία μέχρι σήμερα, ή μάλλον αν ερμηνεύσουμε τη δήλωση του Προέδρου Ράμα, διαπιστώνουμε ότι δεν βοηθά αυτό στις ελληνοαλβανικές σχέσεις ή τέλος πάντων δεν βοηθά στην αυτοσυγκράτηση. Θα μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο η ελληνική πλευρά από όσα έγιναν, τι λέτε? Κοιτάξτε, το διάβημα, παρότι καθυστερημένο, εμείς σαν Νέα Δημοκρατία ζητήσαμε από την αρχή να προβεί σε έντονο και σκληρό διάβημα. Το διάβημα της ελληνικής κυβέρνησης κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα πρέπει όμως να διασφαλιστεί σε όλοι ότι κατά τη διαδικασία της έρευνας δεν θα υπάρξει καμία πολιτική παρέμβαση από την αλβανική κυβέρνηση. Και εδώ, σε αυτή την περίπτωση, ο έλεγχος πρέπει να στραφεί προς την αλβανική αστυνομία. Και η κυβέρνηση πρέπει να διασφαλίσει ότι για την υπόθεση αυτή πρέπει να υπάρχει μια δίκαιη διαδικασία. Δεν μπορεί να βγουν πορίσματα, ας πούμε, τα οποία δεν θα βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα. Το ερώτημα είναι πόσα περιθώρια εμπλοκής έχει η χώρα μας στο θέμα αυτό. Ανάμειξης, να το πω έτσι. Κοιτάξτε, στα πλαίσια της καλής γειτονίας, καταρχήν θα πρέπει η αλβανική πλευρά να δεχθεί... Σας το λέω γιατί, για παράδειγμα, νωρίτερα ο αντιπρόεδρος του κόμματος έκανε μια ανάρτηση και λέει ότι το να αρνηθεί η αλβανική πλευρά να ελεγχθεί από Έλληνα, να εξεταστεί από Έλληνα ιατροδικαστή, σημαίνει ενδεχομένως και προσπάθεια απόκρυψης πραγμάτων. Εκεί εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, αυτό ρωτώ. Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Γεωργιάδης. Ναι. Ναι, είναι έτσι. Το να αρνηθεί η αλβανική πλευρά Έλληνα πραγματογνώμονα, νομίζω ότι είναι μια προσπάθεια απόκρυψης των πραγματικών γεγονότων. Θα πρέπει η κυβέρνηση να πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση, να δεχθούν τον πραγματογνώμονα που θα ορίσει η οικογένεια. Άλλωστε, αναφέρει το δικαίωμα της οικογένειας να γνωρίζει τα πραγματικά γεγονότα,
αλλά και της ελληνικής πολιτείας για να περιφρουρήσει και να στηρίξει και την ελληνική εθνική μειονότητα στον τόπο της. Μέχρι σήμερα, αν κρίνουμε από την δήλωση του κυρίου Ράμα, τα πράγματα δεν κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Η δήλωση του κυρίου Ράμα ήταν πολύ προκλητική και προσβλητική, θα έλεγα, διότι πριν περιμένει το πόρισμα της αστυνομίας, έβγαλε συμπέρασμα. Ναι. Θα πρέπει λοιπόν να κρατήσουμε χαμηλούς τόνους, διότι ξέρετε ότι και στην Ελλάδα υπάρχουν ήδη, είχαμε ένα συμβάν και δεν ξέρω αν συνδέεται, ένα μικρό συμβάν με μια επίθεση σε ένα τουριστικό πρακτορείο, διάβαζα σήμερα, αλβανικών συμφερόντων στην Αθήνα, και δεν ξέρω αν συνδέεται με το γεγονός. Κατοικούν και στην Ελλάδα περίπου πάνω από ένα εκατομμύριο Αλβανοί και Έλληνες ομογενείς από την Αλβανία. Άρα λέτε ψυχραιμία και να μην ανέβουν, αυτό λέτε από ό,τι κατάλαβα. Σοβαρότητα, αυτοσυγκράτηση και πίεση βέβαια προς την αλβανική πλευρά για να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οδηγήθηκαν τα πράγματα σε αυτό το τραγικό γεγονός που είχε ως κατάληξη την απώλεια της ζωής ενός νέου ανθρώπου. Μάλιστα. Κύριε Αναστασιάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.